Σήμερα θα σας πω δύο τρόπους πώς θα ξεχωρίσουμε το καλό λάδι και το λαθασμένο λάδι. Θα μου πεις και αυτό το ξέρεις. Συγγνώμη κιόλας που γεννήθηκα σε χωριό. Συγγνώμη. Και αυτό το ξέρω. Ξέρω, αλλά δεν πρόσεξε. Δεν πουλάω λάδι. Αυτό που λέω τώρα δεν το κάνω για να πουλήσω το λάδι μου, γιατί δεν πουλάω λάδι. Πάμε παρακάτω. Το ελαιόλαδο το καλό για μένα είναι το κοροναίκο. Πρώτον, κοροναίκο. Δεύτερον, το ελαιόλαδο το καλό όταν το γυρίζεις και το χύνεις σε ένα μπουκάλι πρέπει να είναι καταπράσινο. Τρίτον, το ελαιόλαδο το καλό όταν το βάζεις στο στόμα σου πρέπει στον ουρανίσκο να νιώσεις ένα μικρό κάψιμο και μια πικρίλα. Είναι το καλύτερο ελαιόλαδο. Υπάρχουν κι άλλοι που σου λένε επικρίζει ή με καίει λίγο, δεν είναι καλό. Όχι, όχι. Δεν ισχύει ούτε μία ως εκατομμύριο αυτό. Τώρα όσον αφορά για το πόσο το λοθεύουν το ελαιόλαδο. Γι' αυτό λέω καλό είναι να παίρνουμε τους παραγωγούς. Πάνε κάποιοι έμποροι, όχι όλοι βέβαια, αλλά δεν νομίζω να το κάνουν όλοι ρε παιδί μου, αλλά λέμε κάποιοι έμποροι μπορεί, λέω, να παίρνουν το ελαιόλαδο και το λοθεύουν με ηλιέλαιο ή με αραβοσιτέλαιο. Όταν λοιπόν είναι το λοθευμένο το ελαιόλαδο με ηλιέλαιο ή με αραβοσιτέλαιο και το βάλεις στο στόμα σου, δεν θα νιώσεις ούτε αυτή την πικρίλα ούτε αυτό το κάψιμο. Ένας άλλος τρόπος τώρα για να καταλάβεις αν έχει λοθευτεί με ηλιέλαιο ή αραβοσιτέλαιο. Ή δεν έχει επεξεργαστεί με αυτά του εμπορίου που σου λένε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Παπάρια. Πάρε γνήσιο ελαιόλαδο, βάλ' το σε ένα βάζο και βάλ' το στο ψυγείο. Πάρε και ένα ελαιόλαδο που είναι λοθευμένο με ηλιέλαιο ή αραβοσιτέλαιο και βάλ' το στο ψυγείο. Το γνήσιο ελαιόλαδο θα σου γίνει πάγο, θα σου πήξει στους 4 βαθμούς, θα σου πήξει. Το λοθευμένο δεν θα σου πήξει ποτέ. Άστο μέσα 5 μήνες. Δεν θα σου πήξει. Αυτό μπορείτε να το δείτε που σας το λέω. Και με τη σαρδέλα την παστή, δοκιμάστε το να το δείτε. Πάρτε σαρδέλα παστή από το σούπερ μάρκετ και βάλτε στο ψυγείο. Και πάρε σαρδέλα παστή να σου φτιάξει η γυναίκα σου, αν ξέρει, γιατί οι σημερινές γυναίκες δεν πολύ ξέρουν, αλλά αν ξέρει, με γνήσιο ελαιόλαδο. Η σαρδέλα η παστή με το γνήσιο ελαιόλαδο θα μπαρμαρώσει, θα έχει πήξει, η άλλη θα κολυμπάει μέσα. Καταλάβατε. Αυτή είναι η διαδικασία. Α, και το πιο σημαντικό. Όταν παίρνετε λάδι από παραγωγό, σα το δίνει ένα τσίγκινο τενεκέ. Αυτό το τενεκέ, παιδιά. Δεν είναι για να τον αποθηκεύσουμε το λάδι, για να το έχουμε σπίτι μας. Είναι για τη μεταφορά. Πάρτε ανοξείδωτο δοχείο να βάζετε το ελαιόλαδο σας μέσα. Για να μην χαλάσει η ποιότητα ποτέ. Εντάξει. Ευχαριστώ.